Η συμφωνία εξαγορά τη Activision Blizzard από τη Microsoft για σχεδόν 69 δισεκατομμύρια ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2022. 1,5 χρόνο αργότερα βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Ναι, μεν, στα μέσα Μαΐου που μα πέρασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά. Και πριν από αυτό, την είχαν εγκρίνει ανάλογε ελεγκτικέ υπηρεσίε στην Ιαπωνία, τη Χιλή, τη Βραζιλία και τη Σαουδική Αραβία. Όμω, υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό που αντιστέκεται ακόμα στο κατακτητή. Όταν λέμε μικρό γαλατικό χωριό, εννοούμε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία FTC των ΗΠΑ. Που δεν τη λε μικρή, ούτε γαλατική, αλλά σίγουρα δεν είναι χωριό. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι το εξή. Στη διαδικασία του ελέγχου από την FTC, μεταξύ άλλων, κάλεσαν τον Φιλ Σπένσερ να καταθέσει. Ο Spencer είναι ο CEO του Microsoft Gaming. Εκτός από την κατάθεσή του, στα πρακτικά κατατέθηκαν και ορισμένα από τα επαγγελματικά email του Spencer. Σε ένα από αυτά, το 2020, αναφέρει πως η Microsoft είχε σοβαρό ενδιαφέρον για την εξαγορά της Sega. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς είχε αναφερθεί και πόσο πιθανό είναι το σενάριο η Microsoft να εξαγοράσει το μέλλον της Sega. Αρχικά, να πούμε δύο λόγια για το ποιο είναι ο Phil Spencer δεν είναι υπερβολή να το χαρακτηρίσουμε ω το πιο σημαντικό πρόσωπο στην επιτυχία τη Microsoft όσον αφορά το gaming. Ο Spencer είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία ω ασκούμενος το 1988. Ήδη από τα πρώτα χρόνια τη θητεία του ήταν γνωστό πω ήταν φανατικό gamer. Σε βαθμό που έπαιζε άλτημα Online και άλλα παιχνίδια όσο ήταν στο γραφείο. Θα μου πει, εδώ ο Bill Gates έπαιζε ασταμάτητα να αρκαλιευτεί όπω αναφέραμε στο σχετικό βίντεο και οι υπάλληλοι το είχαν λιώσει με την πασχέτζα πριν ακόμα ενσωματωθεί στα Windows. Δεν ήταν λοιπόν κάτι ασυνήθιστο για την εταιρεία. Όταν το 2001 κυκλοφόρησε το Xbox, ο Spencer μπήκε στην Xbox Team. Εκεί υπήρξε General Manager του Microsoft Game Studios για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Σε αυτό το, το ρόλο επέβλεπε συνεργασίες με ευρωπαϊκά studios, όπως η Rare και τα Lionhead Studios. Το 2008 ο Spencer έγινε General Manager του Microsoft Studios. Ένα χρόνο αργότερα έγινε ο Corporate Vice President για το Studio. Από το 2010 συμμετείχε στην παρουσία της Microsoft στη γνωστή έκθεση E3. Τέλειο του 2014, ο Spencer τέθηκε επικεφαλής των ομάδων Xbox, Xbox Live, Groove Music, Movies and TV και των Microsoft Studios. Το 2017 έγινε Executive Vice President of Gaming δίνοντα αναφορά απευθείας στον CEO την Αντέλα. Τέλο, από τον Ιανουάριο του 2022, ο Σπένσερ έγινε CEO του Microsoft Gaming. Το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιά έλαβε ένα βραβείο Lifetime Achievement στα 25 ετήσια DICE Awards. Α δούμε λοιπόν το email που αναφέρει ξεκάθαρα πως η Microsoft ενδιαφέρεται σοβαρά να αγοράσει τη Sega. Το email αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα uscourts.gov με διαγραμμένα τα προσωπικά στοιχεία των παραληπτών. Το μήνυμα το έστειλε ο Phil Spencer στι 10 Νοεμβρίου του 2020. Οι βασικοί αποδέχτε είναι η Amy Hood, που είναι η Chief Financial Officer τη Microsoft και ο CEO τη Annandella. Το email έχει επίση γύρω στου 8 τουζίνου ανθρώπου σαν carbon copy, γιατί φυσικά. Το θέμα του email είναι Request for Strategy Approval, SEGA, δηλαδή έτοιμα για τη στρατηγική σχετικά με τη γνωστή η Ιαπωνική εταιρεία δεν θα μεταφράσουμε όλο το email. Είναι μια πλήρη εταιρική παρουσίαση για να δικαιολογήσει ο Spencer το ενδιαφέρον που θα είχε μια εξαγορά τη SEGA από τη Microsoft. Πάντω, θα έχω στην περιγραφή το σύνδεσμο για όποιον θέλει να το διαβάσει ο ίδιο. Κατά τη γνώμη μα, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το εξή. Πιστεύουμε ότι η SEGA έχει δημιουργήσει ένα καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών σε τμήματα με παγκόσμια γεωγραφική απήχηση. Και θα μα βοηθήσει να επιταχύνουμε το Xbox Game Pass Τόσο εντό, όσο και εκτό τη κονσόλα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πω η εταιρεία Sega Sami Holdings έχει προέλθει από τη συγχώνευση δύο εταιρεών. Τη Sega που τη γνωρίζουμε από τα παιχνίδια και τη Sami που ασχολείται με το πατσίνκο, ένα είδο μηχανικών τυχερών παιχνιδιών στην Ιαπωνία. Ο Σπένσερ αναφέρει πω το τμήμα gaming τη Sega αντιπροσωπεύει περίπου τα μισά κέρδη τη Sega Sami, περίπου 900 εκατομμύρια τζίρο και 60 90 εκατομμύρια καθαρό εισόδημα τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Τώρα, όπως το βλέπουμε εμείς, μια ενδεχόμενη εξαγορά της SEGA θα ήταν μια καλή κινήση για τη Microsoft. Μπορεί η SEGA να εγκατέλειψε άδοξα τις κονσόλες μετά τον Dreamcast. Όμω έχει παραμείνει πρωταγωνιστής στην παραγωγή και την έκδοση παιχνιδιών. Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε για τα παιχνίδια με το Sonic άσχετα αν είναι ιδιαίτερα άνισα μεταξύ του όσον αφορά την ποιότητα. Όμω η Σέγγα είναι υπεύθυνη για αρκετέ άλλε δημοφιλεί σειρέ παιχνιδιών. Προσωπικά, σχετικά πρόσφατα ανακάλυψα τα παιχνίδια Yakuza, που είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικά. Η θηγατρική Άτλου έχει παράγει και εκδώσει εκατοντάδε παιχνίδια σε πολλαπλέ πλατφόρμε. Πιο πρόσφατα, τα Soul Hackers 2, Metaphor Refantasio και Persona 5 Tactica. Η Sega είναι επίσης ο εκδότης των εξαιρετικά δημοφιλών Football Manager, της σειρά Total War και του Company of Heroes. Η εξαγορά της SEGA σίγουρα θα ωφελούσε τη Microsoft. Ο ίδιος ο Spencer τονίζει πόσο θελκτικό θα έκανε το Xbox Game Pass ένα Subscription Exclusivity για τωρινούς και μελλοντικούς τίτλους εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει πως οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά από το Game Pass. Θα απολύνουν κανονικά σε άλλες πλατφόρμες. Απλά το Game Pass θα είναι η μόνη συνδρομητική υπηρεσία που του περιλαμβάνει. Το συνολικό συμπέρασμα του μηνύματο είναι πω η Sega είναι ο πιο ελκυστικό στόχο για την επόμενη εξαγορά. Αναφέρει πω αυτό ισχύει λόγω των εκταμένων παιχνιδιών για PC, την παρουσία σε Mobile Games στην Ασία και την παγκόσμια συμπάθεια προ τον brand τη κονσόλε λόγω των κλασικών τη παιχνιδιών. Βέβαια, να σημειωθεί πω όλο αυτό το σχέδιο είχε παραμείνει εσωτερικά στη Microsoft. Δεν είχαν κάνει καμία κίνηση προσέγγιση τη Sega. Ουσιαστικά η Σέγγα έμαθε γι' αυτό σενάριο όπως όλοι μας. Από τη δημοσίευση του email του Spencer. Δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν η ανταπόκριση της σέγα αν η Microsoft είχε κάνει τότε την προσφορά. Αυτή η περίοδο όμω είναι ξεκάθαρο πως η Σέγγα Sammy Holdings δεν ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο αντιπρόεδρος και συν CEO της Sega Sammy Holdings, Σουτζιου Τσούμι, -Μί, μίλησε 29 Ιουνίου στο Bloomberg Ιαπωνίας αν η αυτόματη μετάφραση δεν τα έκανε εντελώ θάλασσα, ο Τσούμι ανέφερε πω η πιθανότητα η Σέγγα να είναι τμήμα μια άλλη εταιρεία είναι αρνητική. Όχι τώρα. Τόνισε όμω πω η σχέση τη Σέγγα με τη Microsoft είναι ακόμα καλή και πολύ στενή. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πω η Σέγγα δεν ήταν ο μοναδικό στόχο εξαγορά για εκείνη την περίοδο. Οι κινήσει τη Microsoft τα τελευταία χρόνια δείχνουν σαφώ τη θέληση τη εταιρεία να γίνει ο μεγαλύτερο κολοσσό του gaming στον κόσμο. Πιστεύει πω η Microsoft θα καταφέρει αυτό της στο στόχο, ίσω αξίζει να επενδύσει αυτή. Και ο ευκολότερο τρόπο είναι με ένα λογαριασμό στη Freedom 24. Αν πάλι προτιμά να αγνοεί τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Προσφέρει επιτόκιο 2,5% για καταθέσει σε ευρώ και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Πλέον, ο νέο λογαριασμό D έχει και επιλογέ και πληθυσμικέ καταθέσει 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, μέχρι 3,3%. Μάλιστα, μέχρι τις 20 Ιουνίου τρέχει μια περιορισμένη καλοκαιρινή προσφορά. Με αυτή μπορείς να κερδίσει μέχρι και 20 μετοχέ, αξίες μέχρι και 600 δολαρίων η καθεμία. Για δώρο, 3 μετοχέ. Κάνει κατάθεση άνω των 5.000 ευρώ με τον κωδικό Summertime 5. Για δώρο, 10 μετοχέ. Κάνε κατάθεση άνω των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς Summertime 5 και Summertime 20. Για δώρο 20 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς Summertime 5, Summertime 20 και Summertime 50. Κάποιες γνωστές εταιρείες για τις οποίες η Microsoft έδειξε ενδιαφέρον εξαγοράς ήταν η Square Enix με τη σειρά Final Fantasy, η Supergiant Games με το Hades, η IO Interactive με τη σειρά Hitman, και η Niantic με το Pokémon Go. Αν αυτό το τελευταίο σου φαίνεται πραγματικό, δεδομένε τη σχέση των Pokémon με την Nintendo, ίσω να μην είναι και τόσο. Βλέπετε, ίσω ο πιο παράδοξο στόχο τη εξαγορά από τη Microsoft ήταν η Bungie, με τα Halo και Destiny. Ήταν παράδοξο γιατί για ένα διάστημα η Bungie είχε εξαγοραστεί από τη Microsoft πριν ανεξαρτητοποιηθεί ξανά το 2007. Όμω η εταιρεία τη οποία το Halo έγινε το killer app που έκανε δημοφιλέ στο Xbox κατέληξε τελικά να εξαγοραστεί από τη Sony το 22. Με την ίδια λογική, δεν θα ήταν λοιπόν απίθανο και η Niantic να κατέληγε στη Microsoft. Πάντω, στο email του Spencer δεν είδαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση του Ναντέλα και για ποιου ακριβώ λόγου δεν προχώρησαν έστω στην πρώτη εξαγορά τη Sega. Να τονίσουμε βέβαια πω το γεγονό ότι δεν προχώρησε το 2020 δεν σημαίνει ότι η Microsoft παρετήθηκε οριστικά τι ιδέε δεν αποκλείεται, μόλι ξεμπερδέψει με την Activision Blizzard, η Sega να είναι ένα από του επόμενου στόχου τη. Άσχετα με το τι λέει σήμερα ο Σούτζι Ουτσούμι το να υπάρχει μια χειροπιαστή πρόταση για κάμποσα δισεκατομμύρια δολάρια είναι πιθανό να άλλαζε γνώμη στη Σέγγα. Εσά, ποια είναι η άποψή σα, θα βρίσκεται θετική μια εξαγορά τη Σέγγα από τη Microsoft ή πιστεύετε πω θα είχε αρνητικέ επιπτώσει για τα τρέχοντα και μελλοντικά παιχνίδια τη Σέγγα. Πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτό το καλοκαίρι μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μια ματιά στο λογαριασμό Ditch freedom 24. Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Ακόμα καλύτερα θα έχει ένα μοναδικό έξτρα bonus αν κάνει την εγγραφή σου από το link μα στην περιγραφή. Σημείω να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς επί της οθόνης για κερδίσεις μέχρι και 20 μετοχέ αξία μέχρι και 600 δολαρίων καθεμία. Αριστερά θα βρεις το βίντεο για τη Ρόβιο, το στούντιο των Angry Birds και πώ το εξαγόρασε η Σέγγα. Καθώ επίση το πώ ο Bill Gates εθίστηκε στον αρκαλιευτή, μέχρι που τον κατατρόπωσε ο υπολογιστή. Είμαι ο CEO της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.